Είναι τυχερός εδώ. Έχανε 53-58, έχανε 53-60. Ένα λεπτό πριν από το τέλος και μέσα σε 20, σε 35 δευτερόλεπτα έχει ψαλιδίσει τη διαφορά στους 2, την ψαλίδισε και τώρα στους 3. Πάρκερ. Το rebound θέλει προσοχή. Βάζει και τις 2. 60-64. 22 δευτερόλεπτα ακόμα ο Παπαλουκάς. Τραποστάρι. Θα γυρίσει, είναι καλάθι. Ναι. 18 δευτερόλεπτα ο Παπαλουκάς, ο ήρωας τελευταίας στιγμής. 62-64, τώρα θέλει πάλι φάουλ. Τι έγινε, πάρω πάνω στο ριγκοτό, ποιος, αν είναι ο Παπαλουκάς είναι πέμπτο. Δυστυχώς είναι στο ριγκοτό, αλλά ακόμη υπάρχουν, υπάρχει χρόνος και ελπίδα, είναι 14,3 δευτερόλεπτα. Ο ριγκοτό έχει 2 στις 2 σήμερα. Φεύγει ο Παπαδόπουλος. Παίρνει ο Φώτσης. Παιχνίδια τακτικής τώρα και από δύο πλευρές, επιστρέφει ο Φώτσης. Έχει κάνει καταπληκτικές κινήσεις κακέρας στο τερίνο για να ξεκρεφτεί αδίλεπτα. Το μόνο που ήταν να μπει και να στάρει αυτό στην μπάλα. Από τα 60, αλλά αυτό δεν γίνεται. Ριγκοντό, έξω! 62-64 παραμένει και έχουμε 14,3 δευτερόλεπτα. Να μην πει ο πόντος στην ελληνική ομάδα να πάει τουλάχιστον για την παράταση. Το μη χείρον βέλτιστον, το μίνιμουμ. Γιατί αλλιώς οι Γάλλοι θα κάνουν φάουλ. Βάζει τη βολή ο Ριγκοντό. Μία στις δύο, οπότε τώρα άνετα θα κάνουν φάουλ αυτοί. Το κάνανε μέσα. Χαίρο πολύ. Αλλά το κάνουν πολύ γρήγορα. Γιατί το κάνουν τόσο γρήγορα το φάουλ? Λάθος. Έτσι πιστεύω. Αυτό πλέον είναι αλλά όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος τώρα. Να δούμε. Από τις βολές θα λέω εδώ προκειμένου. Παπαλουκά στη γραμμή, 13 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Μέσα η μπάλα. 63-65 με τον Παπαλουκά να γυρίζει το μάτς. Τι χιτσποκικό φινάλι ήταν αυτό. Ξαναμπήκε μέσα και κυνηγάει τα απίθανα ο Παπαλουκάς. Και η ελληνική ομάδα. Και η ελληνική ομάδα μαζί του με αυτόν σημεοφόρο. 2 στις 2 ο Θοδωρής. 13-7 για το φινάλε. 64-65. Φάουλ. Όχι εσκεμμένο όμως Θοδωρή. Δεν ήταν εσκεμμένο. Όχι, βέβαια. Είναι αθλητικό είναι. Θα περάσαν δύο περίπου. Ούτε δύο. Σκάρτα δύο. Τα 13 σούτερ ο Παπαλουκάς. 1,9. Και στα 11,6 σημαδεύει ο Παπαλουκάς το ρικοτό, αποβάλλεται ο Παπαλουκάς. Ό,τι και να γίνει αυτά τα παιδιά δώσαν και την ψυχή του σήμερα. 64-65. Δύο πολύ για το ρικοτό. Παπαλουκάς φεύγει με 10 πόντους και με μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Έξω! Χαμένη πρώτη βολή από τον Αντουάν Ρικοτό. Υπάρχει άγχος, υπάρχει πίεση τώρα και από την άλλη πλευρά. Δεν είναι μικρό πράγμα να παίξει 12 δευτερόλεπτα το τελικό. Ρικοτό βάζει τη δεύτερη. 64-66. Ζήσεις, 7-6, ποιος, βάλ το αγόρι μου, το βάλε, κατευθερόλεπτα, το βάλε, 3-2 κανένα, Γιωβάησα, ναι, όπως τότε, τέλος, ναι, τέλος, ναι, ο Διαμαντίδης, δεν γίνονται αυτά, δεν το πιστεύω, κυρίες και κύριοι, είμαστε στο τελικό, η εθνική ομάδα είναι στο τελικό, απίστευτο φιρ, η εθνική ομάδα έμεινε ζωντανή και τελειώνει, ένα μάτι που φαινόταν χαμένο. Αυτό είναι ένα έπος. Όχι, δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Που μόνο. Δεν έχει ξαναγίνει. Της Ελλάδος, αυτή η εθνική ομάδα, η καλοχημένη από το Γιαννάκη, η ομάδα που πήρε την κληρονομιά του μεγάλου Γκάλι, του μεγάλου Φασούλα, του μεγάλου Χριστοδούλου, του μεγάλου Καμπούρη, του Φιλίππου που είναι στον πάγο και του προπονητή της βεβαίως, που είναι η προσωποποίηση του πάθους. Μόνο αυτή η ομάδα, οι Γάλλοι τα έχουν χαμένα. Μόνο αυτή η ομάδα μπορούσε να τα καταφέρει, να βρίσκεται, κυρίες και κύριοι. Φίλες και φίλοι, πίσω. Στα τελευταία 63 δευτερόλεπτα. Στα τελευταία 63 δευτερόλεπτα τον Αφρογάτ και 3. Έβαλε δύο βολές, ήταν το σκορ 60-53 κι όμως με την υπερπροσπάθεια του Παπαλουκά και με αυτό το σουτ που σκοτώνει τους Γάλλους. Είναι το απόλυτο σουτ του Ευρωμπάσκετ από τον Δημήτρη Διαμαντίδη που βάζει τέλος στην κακοδαιμονία από τα 6-25. Βασίλη, μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές λεπτού στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ, του Μέν και Παγκόσμιου. Όχι από τις μεγαλύτερες, νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία. Η μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ. Κοιτάξτε εδώ τα παλικάρια της Εθνικής Ομάδας 67-66. Ας το δούμε να αποτυπωθεί στο πίνακα, να το πιστέψουμε. Η Εθνική Ομάδα κάνει πραγματικότητα το τρίτο τελικό της ιστορίας της στις 14 Ιουνίου του 87, όταν νίκησε σε εκείνο το θρίλερ με τις βολές του Αργύρη Καμπούρη την Σοβιετική Ένωση, την πανίσχυρη Σοβιετική Ένωση με 103-101. Δύο χρόνια αργότερα, 25 Ιουνίου στο Ζάγκρεμπ, όταν ιτήθηκε από τους Ιγκοσλάβους αλλά είχε κάνει το καθήκον της απέναντι στους Σοβιετικούς
με 98-77, ήταν και ο τρίτος τελικός στην ιστορία μας είναι αυτός. Επιτέλους, μετά από 12 χρόνια, η εθνική ομάδα ξανανικά, σπάει την κατάρα, τον διακόπτητο σερί αυτή, ξορκίζει τα φαντάσματα. Η εθνική ομάδα είχε 10 ήττες σε αγώνες κατάταξης, ημιτελικούς και τελικούς που έγιναν Σαββατοκύριακο, και σήμερα είναι εδώ με το χέρι αλφάδι του Δημήτρη Διαμαντίδη, ένα πανηγύρι που έχει στηθεί στην Beograd Arena. Φύλαθλοι όρμησαν τον αγωνιστικό χώρο να αποθεώσει τους παίκτες, και βεβαίως τι άλλο από Ζορμπά, από Συρτάκη. Όπως φορέσαμε Συρτάκη στα τελευταία 63 δευτερόλεπτα τους Γάλλους, σε άμυνα και επίθεση. Μια απίστευτη, μια μαγική, μια ανατροπή που θα διδάσκεται στην ιστορία του παγκόσμιου μπάσκετ. Και γινόμαστε και εμείς αποδέκτες συγχαρητήριων από ξένους δημοσιογράφους που έρχονται εδώ. Νομίζω ότι στην πραγματικότητα αυτό αποτελεί. Κοιτάξτε, Βασίλη. Εδώ. Τα τελευταία 11 δευτερόλεπτα, Βασίλη. Θα πάρει ο Ζήσης την μπάλα. Θα προσπαθήσει να τον μαρκάρει ο Διό. Ο Ζήσης ψάχνει. Το μυαλό του δουλεύει με χιλιάδες τροφές τώρα. Δεν έχει εδώ διαφυγή. Λιτάου. Η μπάλα στο Διαμαντίδη. Και εδώ το μαγικό χέρι του Δημήτρη Διαμαντίδη. Είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί. At the buzzer. Ακριβώς την ώρα που η κόρνα πεθαίνει, που ο χρόνος πεθαίνει. Με τον Δημήτρη Διαμαντίδη, το σούτ της του Ευρωπάσκετ, το σούτ της καριέρας, το μεγαλύτερο σούτ στη ζωή του Δημήτρη Διαμαντίδη, ο οποίος σκοτώνει τους Γάλλους. Την τελευταία στιγμή η εθνική ομάδα παραμένει αίτητη επί 22 συναπτά έτη από την γαλλική ομάδα και κάνει πραγματικότητα. Καλύψαμε διαφορά 8 πόντων σε 63 δευτερόλεπτα. Δεν έχει ξαναγίνει. 8 πόντοι σε 63 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εμείς, ο Βασίλης Κουτής και ο Δημήτρης Χατζηγιάννου, σας αφήνουμε. Μείνετε μαζί μας. Διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο μαζί με τους τριαμβευτές από το Live Thunder με τον Βαγγέλη Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας σε λίγο με τους τριαμβευτές.